Κοντεύουμε 15 μέρες στον δρόμο και το μόνο που λένε στα κανάλια που ελέγχουν είναι ότι δεν έχουμε δουλειές, ότι είμαστε επαγγελματίες. Συνδικαλιστές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαγγελματίας είναι αυτός και η οικογένειά του που δεκάδες χρόνια τρώνε από το κρατικό κουρδανά. Είναι έτσι ή δεν είναι? Αυτοί τρώνε από εκεί για ολόκληρες δεκαετίες. Και εμάς μας πετάνε τα ψίχουλα ενώ παράγουμε το ψωμί, μας πετάνε και τα κόκκαλα ενώ παράγουμε το κρέας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλη την Ευρώπη ξεσηκώνονται οι αγρότες. Μήπως είναι και εκεί επαγγελματίες? Μήπως και εκεί υποκινούνται από κόμματα? Υποκινούνται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ότι έχουν δώσει τσουβάλια χρήματα να στήσουν μια επιχείρηση και φοβούνται ότι θα κλείσει αυτή η επιχείρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμάς αύριο, αν μας δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε και όχι κάτι ψευτοάγροντους συνδικαλιστές, λαγοί του κινήματος που λένε να δώσει επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο, δηλαδή από 1,80 να πάει 1,70. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο στα 70-80 λεπτά όπως είναι σε άλλες χώρες. Και αύριο με τα τρακτέρ όλοι σας, όλοι μας θα πάμε να καλλιεργήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας αγρότης δεν θέλει να είναι στον δρόμο, στο κρύο, στην παγωνιά, να συγκρούεται με άλλες τάξεις, με εργαζόμενους, με περαστικούς, με σώματα ασφαλείας. Αν ήταν και αυτοί τόσο νοικοκυρέοι που είναι οι αγρότες, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Οι αγρότες ούτε στη λίστα Λαγκάρτ συμμετέχουν και ανήκουν, ούτε στις λαμογές που κάνουν, ούτε τσάντες με χιλιάδες ευρώ στις εκλογές μοιράζουν για να σπάσουν συνειδήσεις. Αυτοί τα κάνουν μόνοι τους, μεταξύ τους, και κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς που αύριο μεθαύριο θα πάμε στην παραγωγή.